τίθεται για πολλωστή φορά ένα θέμα το οποίο ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, για να μην πω όλη την περιφέρεια. Άκουσα με πολύ προσοχή πριν τον πρόεδρο του Ενιαίου Αγωγικού Συλλόγου, ο οποίος αγωνιά για τα μέλη του και πολύ καλά κάνει, έτσι, διότι έχουν αντιληφθεί περισσότερο από κάποιους άλλους, αυτονόητο είναι αυτό, το τι έρχεται. Αν και εφόσον οι χάρτες παραμείνουν όπως ακριβώς έχουν δημοσιευθεί και με την διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθηθεί με βάση του ΦΕΚ το οποίο έχει εκδοθεί. Εδώ όμως τίθενται ερωτήματα, κυρία Ταγκαράκη, τα οποία δεν μπορώ να μην σχολιάσω, διότι μοιάζει σαν σε αυτό το Δήμο να μην υπάρχει δήμαρχος. Και θέλω να το αποσυνδέσω από οποιαδήποτε προσπάθεια αντιπολιτευτικής λογικής, θέτω τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, χωρίς υπερβολές. Δεν υπόθηκε από κανένα ομιλητή του θέματος έως τώρα, από τη μέρα που έγινε, από προχθές που έγινε η τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Αμυρά, με της πρωτοβουλία, εννοείται, με της πρωτοβουλία της ΠΕΔ Κρήτης και συγκεκριμένα του Προέδρου του κύριου Κουράκη, ότι ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας απουσίαζε από μια σοβαρή συζήτηση για ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της περιοχής, με το σχεδιασμό των επόμενων αναπτυξιακών χαρτών ή δεδομένων για τους δύο πολύ σημαντικούς τομείς, πρωτογενή τομέα και τουρισμό. Ο κύριος Ζερβός, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο οποίος συμμετείχε και σε προγενέστερη, όπως και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας τότε, για να ακριβολογώ, συζήτηση με τηλεδιάσκεψη, χωρίς την παρουσία όμως του Υπουργού τότε. Αφήνει δηλαδή ο Δήμαρχός μας τις σημαντικές συζητήσεις για τα πολύ σοβαρά θέματα που ταλανίζουν την περιοχή να περνάνε κάτω από το χαλί. Εντάξει, ο Κουράκης ξέρει. Δεν συμμετείχε, ακούστε με λίγο, ο ρόλος του Δημάρχου είναι συγκεκριμένος, όπως επίσης και ο ρόλος της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Ακούσατε τον πρόεδρο να αγωνιά του Νέου Αγροτικού Συλλόγου και να λέει ελάτε να πάμε όλοι μαζί. Από αυτή τη συζήτηση λοιπόν υπήρχαν ηχηρές απουσίες. Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν εκπροσωπήθηκε παρά μόνο με μια συμφωνημένη παρουσία και πολύ καλά έκαναν. Δεν υπήρχε χώρος, ξέρετε, στην πλατφόρμα να συμμετέχουν όλοι οι φορείς δυστυχώς. Όπως επίσης συμμετείχαν και άνθρωποι από προέδροι επιμελητηρίων. Ωραία, μισό λεπτό τώρα. Γιατί στην ΠΕΔ Κρήτης υπάρχει ειδικούς επιτροπή, έτσι δεν είναι? Ο πρόεδρος υπάρχει. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα μέλη λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου, ποιοι συμμετέχουν από την Ιεράπετρα? Να το δούμε και έτσι. Συμμετέχει ο Δήμαρχος στο δικούσα. Ακούστε με λίγο. Στο δούσου συμμετέχει. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί μπορεί να μην μπορούσε να συμμετέχει. Δεν ξέρω αν το προσπάθησε, αλλά για να μην είμαστε άδικοι. Όλοι οι δήμαρχοι της Κρήτης είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Ωραία. Αλλά λέω, επειδή συμμετείχε το ΔΟΣΟΥ, γι' αυτό λέω. Ανήκουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έδωσαν υποψηφιότητα τότε που έγιναν εκλογές και κάποιοι εξελέγησαν, κάποιοι όχι. Έτσι, μέσα από τον, στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο κύριος Κοκκίνης. Άρα δεν είχε χώρο για το. Αλλά εντάξει, δεν είναι τώρα αυτό που δεν συμμετείχε στην ΠΕΔ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βγει μπροστά και να καταλάβει και ο ίδιος ότι η επόμενη μέρα. Να το πω έτσι απλά και λαϊκά και κατανοητά. Θα μας πάρουμε τις μαγκούρες από πίσω. Αν αυτό υλοποιηθεί, αυτό το σχέδιο, αυτοί οι δασικοί χάρτες, δεν έχω και καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος ο κόσμος. Είστε πραγματικά από τους ανθρώπους που έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα και το μέγεθος του συγκεκριμένου προβλήματος, γι' αυτό και το αναδεικνύετε. Και πολύ καλά κάνετε και επιμένετε. Και καλά κάνετε και επιμένετε. Όμως, τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει ποιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Κρήτης. Έτσι, ποιος εκπροσωπεί την περιοχή μας για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Κρύβεται ο Δήμαρχος Ιεράπετρας πίσω από μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συμφωνήσαμε όλοι, που έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες, και αυτό το θεωρεί αρκετό ο Δήμαρχός μας. Ότι εντάξει, πήραμε μια απόφαση, δώσαμε και μια συνέντευξη, συμμετείχαμε και σε μια τηλεδιάσκεψη και το λήξαμε το θέμα. Αλήθεια, εδώ υπάρχουν, κύριε Ταγκαράκη, υπάρχουν ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά.
όλη αυτή η διαδικασία εποπτεύεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Από την κυρία Κοζηράκη, τη συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης, την οποία την άκουσα τις προηγούμενες ημέρες που βγήκε στο ραδιόφωνο, θέλοντας να ρίξει τους τόνους και προσπαθώντας έτσι να παραπλανήσει σε ένα βαθμό πριν εκδοθούν οι χάρτες για το τι έρχεται. Μίλησε μόνο για τις ημερομηνίες, μίλησε για κάποια αμφισβητούμενη παράταση και στην ουσία άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Αλήθεια, ευθύνες δεν υπάρχουν και δεν θα αποδοθούν. Να μας αδειάσει τη γωνία η κυρία Κοζηράκη. Το λέω ευθέως, έπρεπε να είχε φύγει από την αποκεντρωμένη διοίκηση και να αντικατασταθεί με κάποιον άλλον. Δημόσια το λέω. Έπρεπε να είχε την ευθυξία και να είχε αδειάσει τη γωνία το γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Θέλετε να σας απαριθμίσω πόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει η συγκεκριμένη κυρία. Και σαφώς δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί, αλλά ο τρόπος θυμόμαστε για το νησί από σημαντικά πέρυσι. Θέματα, σημαντικά θέματα. Να σας πω για, το νησί και όλο αυτό το φιάσκο που εξέθεσε τον Υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη, διότι ήταν δική της φτιάξουμε λέει ένα κανονισμό λειτουργίας του νησιού. Και πού είναι αυτός ο κανονισμός? Για πέστε μου. Προς τι όλο αυτό το φιάσκο που εξέθεσε πολλούς, ακόμη και εμάς. Και τι θα γίνει φέτος? Σε μια διαβούλευση η οποία πήγε στον άπατο. Δεν έγινε τίποτα από όλα όσα δεσμεύτηκαν να κάνουν. Όλοι τους. Και παραμένει αυτή η άναρχη κατάφαση στο νησί ακόμη και σήμερα. Δυστυχώς. Και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, ας πούμε, για τη νέα τουριστική Άρα περίοδο. Κάποιοι έχουν ευθύνη για όλο αυτό. Θέλετε να σας πάω ακόμη πιο πίσω. Για τους δύο οργανισμούς που φτιάχτηκαν, τους δύο φορείς διαχείρισης. Απορριμμάτων λέτε? Όχι, δεν αναφέρομαι στα απορρίμματα. Αναφέρομαι στους δύο φορείς διαχείρισης των περιοχών Natura. Και αυτό φέρει την υπογραφή της κυρίας Κοζηράκη. Όπου, προσέξτε με λίγο, ο νομός Χανίων έχει ένα φορέα διαχείρισης αυτών των περιοχών και η υπόλοιπη Κρήτη, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, έχει άλλον ένα. Αυτό έχει καταργηθεί στην πράξη, κύριε Πανταζή, όμως. Αυτό δεν λειτουργήσε ποτέ. Αυτό λέω. Όμως γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν ευθύνες. Κάποιοι έχουν μέσα στο μυαλό τους διάφορα σχέδια τα οποία δεν είναι εφαρμόσιμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας αδειάσουν τη γωνία, διότι κρατάνε θέσεις κλειδιά και δημιουργούν μόνο προβλήματα. Να έρθω στο επόμενο. Κατεδαφίσεις. Πρόσφατο. Και αυτό φέρει την υπογραφή της κυρίας Κοζηράκη, η οποία βέβαια είναι. Τι να σας πω, η μούσα του δημάρχου μας. Την έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές. Ειλικρινά υπάρχουν ευθύνες. Και επειδή δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου, κυρία Τσαγκαράκη, γι' αυτό μιλάω ανοιχτά και μιλάω ευθέως, ξεκάθαρα. Πού ήταν ο δήμαρχος λοιπόν στη συζήτηση η οποία έγινε παρουσία του Υπουργού του κυρία Αμυρά? Για πέστε μου, ή το λήξαμε το θέμα? Πήρα μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είμαστε εντάξει. Μα πήγε και στην κυρία Κοζηράκη, δεν πήγε ο δήμαρχος? Ορίστε. Πήγε και στην κυρία Κοζηράκη, νομίζω πήγε. Αυτό σας είπα. Για το θέμα αυτό. Αρκείται σε δελτία τύπου να δουλέψει το θέμα επικοινωνιακά και στην ουσία τίποτα. Ακούσατε πριν την αγωνία του Προέδρου του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου, ο οποίος λέει ότι να μας δείξουν με πράξεις και όχι με λόγια και φωτογραφίες συμπληρώνω εγώ, τι σκοπεύουν να κάνουν. Διοικούν αυτόν τον τόπο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Η ΠΕΔ, βλέπετε, προσπαθεί, ενημερώνει, καλεί, ξαναπροσκαλεί, κάνει ό,τι της επιτρέπεται, γιατί και αυτή λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Όμως το πρόβλημα δεν είναι της ΠΕΔ μόνο. Ναι, εννοείται. Είναι όλου του κόσμου της Κρήτης. Η Κρήτη έχει μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Φυγόμαστε για ακόμη μία φορά, κυρία Τσαγκαράκη, πολύ περισσότερο από κάποιες άλλες περιοχές. Αυτό το έχουν αντιληφθεί κάποιοι φορείς, κάποια διοικητικά συμβούλια φορέων, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, έχουν ρωτήσει, έχουν τέλος πάντων ερευνήσει το όλο ζήτημα. Ακόμη πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει τι γίνεται με την ιδιοκτησία του. Ειλικρινά το λέω αυτό. Και όταν υπάρχουν κραυγαλαία πρόδειλα λάθη, βρήκαμε αυτόν τον όρο, ο οποίος προβλέπεται σαφώς από την νομοθεσία. Και βλέπουμε τμήματα του βόρειου οδικού άξονα, του αεροδρομίου της Ιτίας,
τρυπτία είναι δασικά. Mm-hmm. Η τρυπτία άκουσα με προσοχή εκεί πέρα. Τον πράγμα, τον κύριο Μιλάω. Έτσι που αναφέρθηκε ότι έχουν γράψει τη θρυπτή ως κρυπτή. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο πρόχειρα έγινε όλη αυτή η δουλειά. Mm-hmm. Και ποιος την έλεγχε. Και ποιος θα πάρει την ευθύνη mm-hmm. να μας αδειάσει τη γωνία. Mm-hmm. Που σήμερα ταλαιπωρούμαστε όλη Κρήτη. Και δει η περιοχή η δική μας mm-hmm. ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Και καλά κάνουμε και ασχολούμαστε. Αλλά δεν υπάρχουν ευθύνες όλους αυτούς που δημιούργησαν όλο αυτό το έκτρωμα. Και στην ένταση που το δημιούργησαν. Και στην έκταση σαφώς. Σε όλο το Λασίθι και ιδιαίτερα στην Ιερά Πέτρα. Πότε θα αποδοθούν αυτές οι ευθύνες. Πότε θα σηκώσει ανάστημα η Δημοτική Αρχή και να απαιτήσει αυτά που πραγματικά της ανήκουν. Δεν νοείται να φεύγουν μία ανοιχτή περιουσίες mm-hmm. τις οποίες κατέχουν χρόνια πάπου προς πάπου οι γεραπετρίτες και ο Δήμαρχος να μην παρουσιάζεται, να μην συμμετέχει σε μια σημαντική συζήτηση η οποία είναι στο κάτω-κάτω υποχρεωμένος να πάει. Μάλιστα. Εγώ περιμένω απαντήσεις. Μάλιστα. Συνήθως απαντάει με κάποιο δελτίο τύπου ο Δήμαρχος και περιμένουμε το δελτίο τύπου να απαντήσει σε όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν έχει, δηλαδή για μένα δεν είναι από θέμα αντιπολίτευση. Είναι θέμα ίσως να μην έχει κατανοήσει. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κάνει team, με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά δεν βρίσκω άλλο πιο εύκαιρο. Έχουν κάνει ομάδα και βαράνε αλίπητα και δει την περιοχή μας. Από πού ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις και με ποιανού την εντολή. Από το Λασίθι. Και διερωτώ με, γιατί δεν ξεκίνησαν από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο. Ναι, αλλά σε αυτό δεν φταίμε τώρα εμείς τα κακομοίρικα που μας βαράνε. Μα το σηκώνουμε κι εμείς, δηλαδή πώς να το πω. Το αφήνουμε και γίνεται. Φτωχός γεννής για άλλη μια ακριβώς, φορά. Αλλά, το παρακολουθώ χρόνια και τώρα είμαστε. Και μάλιστα σε ένα βαθμό τέτοιο που δεν υπάρχει, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Μην κοιτάτε που δεν μιλάμε. Παρακολουθούμε συνεχώς τι γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και γραφικοί συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι και κουραστικό και το χρόνο δεν έχουμε. Ιδιωτεύουμε, ξέρετε. Αλλά εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία θέλουν απαντήσεις. Ξεκάθαρες απαντήσεις. Μάλιστα. Γιατί έως τώρα ο κύριος Καλαντζάκης δεν έχει ζητήσει την απομάκρυνση της κυρίας Κοζηράκη, η οποία φάβει καθημερινά την περιοχή του. Μάλιστα. Και σε όλα τα ζητήματα. Μάλιστα. Αυτά είχα να πω και συγγνώμη για την ένταση, κυρία. Είναι να θυμώνεις με όλα, όχι, όχι, είναι να θυμώνεις με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, γίνονται για μας χωρίς εμάς, έτσι, και δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πανταζή, θα τα ξαναπούμε. Είπαμε, αν δεν γίνει κάτι, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος στο τέλος με τις μαγκούρες, θα μας πάρουν όλους από πίσω. Πραγματικά. Θέλουν τις ιδιοκτησίες σε μια ανοιχτή και δεν υπάρχει, δεν κουνιέται φύλλο. Φύλλο δεν κουνιέται. Να. Δεν τρέπονται λίγο. Να είστε. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα να έχετε, κύριε Πανταζή.